Σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη από τους Σύριους πρόσφυγες για το πού βρίσκεται η κατάσταση σε σχέση με το θέμα, το προσφυγικό και ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να είναι χωρίς σύντηση και στέγαση και πρόνοια από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι κεντρικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό κεντρικό για υποδοχή προσφύγων, για υποδοχή μετά με σύντηση, με υποδομές, με πρόνοια, με κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι αυτό μέσα στο σκεπτικό της και δεν το έχει, και δεν έχει και την πολιτική βούληση να το προχωρήσει. Οι ροές αυξάνονται και το πρόβλημα θα γίνεται όλο και περισσότερο έντονο. Γιατί το έμαθαν μεγαλύτερος κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, γιατί οι άνθρωποι πήγαν στο Σύνταγμα απεγνωσμένα να αναδείξουν το θέμα τους. Έτσι. Και εκεί είδαν ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα άστεγοι, πρόσφυγες, χωρίς καμία έγνοια από το κράτος. Όταν αποφάσισαν να λήξουν αυτή την κινητοποίηση για την ώρα, είχαν κάποιες δεσμεύσεις από το Γενικό Γραμματέα της Μετανάστευσης. Μάλιστα ήμουν παρούσα σε αυτή τη συνάντηση όπου υπόθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις ήταν λοιπόν ότι θα δίνονται 10 άτομα την ημέρα για ενήλικες και επιπλέον για παιδιά που δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον αριθμό των 10 ατόμων. Αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Και τώρα μαθαίνουμε και από όσα μαθαίνουμε, αλλά και από την υπεύθυνη της υπηρεσίας ασύλου που είναι σε συνέντευξη τύπου, τα άσυλα είναι λιγότερα. Και υπολογίζονται φυσικά και τα παιδιά, πράγμα που είχε υποθεί ότι δεν θα είναι μέσα στις συνεντεύξεις. Άρα, δεν έχουμε 10 άσυλα την ημέρα. Τα διαβατήρια που υπήρχε δέσμευση ότι το μάξιμο σε 15 μέρες θα εκδοθούν, δεν εκδίδονται, παίρνει πολύ περισσότερος χρόνος για να βγουν. Και δεν συνεχίζονται οι προσπάθειες να βρουν αυτοί οι άνθρωποι στέγαση, όπου υπήρχε δέσμευση για αυτούς, και να δούμε τι θα γίνει γενικότερα με το πρόβλημα των προσφύγων. Να πω ότι το ζήτημα κρατιέται αυτή τη στιγμή, χάρη και στους αλληλέγγυους και σε όλη την κινητοποίηση του κόσμου που έχει γίνει. Υπάρχουν δήμοι που έχουν πάρει να στεγάσουν οικογένειες. Ξέρω αυτή τη στιγμή στο Χαλάνδρι, ξέρω στην Νέα Ιωνία ότι διατίθενται μέσα στην επόμενη μέρα να στεγάσουν και εκεί οικογένειες, υπάρχει στον Ασύρματο, στον Μπραχάμι. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που η κυβέρνηση το κάνει πολύ περιορισμένα, να το κάνουν περισσότερο οι αλληλέγγυοι και οι τοπικές κοινωνίες, και ενώ είναι τόσο μικρό, είναι σημαντικό, αλλά σαφώς θα έπρεπε να γίνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και, όπως λέω, με έναν κεντρικό σχεδιασμό. Εμείς έχουμε κάνει διαβήματα για αυτό το πράγμα στην κυβέρνηση, τι κάνει με αυτό το θέμα, για την ενεργοποίηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής, που λόγω ανθρωπιστικής κρίσης θα έπρεπε να ανοίγουν τα σύνορα και να μπορούν να δέχονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πρόσφυγες πολέμου. Η κυβέρνηση δεν έχει πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θέσανε μέσα στη συνέντευξη τύπου και που μας απασχολεί και που θα κάνουμε κίνηση να μάθουμε τι γίνεται πιο συγκεκριμένα, είναι ότι υπάρχει η διαδικασία fast track για τους Σύριους πολίτες και με υπηκότητα Συριακή, αλλά υπάρχει διαχωρισμός για τους εκείνους που ήταν στη Συρία αλλά που έχουν παλαιστινιακή καταγωγή. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία fast track, τη γρήγορη δηλαδή έκδοση ασύλου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ξέρουμε ότι μπορούν να είναι οι λόγοι νομικοί, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει διαδικασίες που να έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Γιατί θεωρούμε ότι ειδικά οι Παλαιστίνοι Σύριοι είναι διπλοί πρόσφυγες και σαφώς θα έπρεπε να προηγούνται και να συμπεριλαμβάνονται στην fast track διαδικασία. Εμείς σαν κυβέρνηση θα έρθουμε στα πράγματα. Μας απασχολεί με την καρδιά μας και με την πολιτική μας βούληση αυτό το θέμα. Τι κάνουμε με τους πρόσφυγες, και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη εστίαση και πολιτικά και πρακτικά για τη ζωή αυτών των ανθρώπων, και γιατί αφορά και όλη μας τη ζωή όλων μας σαν κοινωνία που ζούμε μαζί.